Όχι, μη μου πεις ότι έχω χαλάσει τον φορτιστή μου, θα τρελαθώ. Καλημέρα παιδες μου, Πίερφινς εδώ. Με ένα ακόμα βίντεο και με ένα υπέροχο πρωινό εδώ μπροστά μου, το συνηθισμένο. 100%, 20, 50, 130. Μιλάμε για βρώμη κουλούρι, isolate και μπανάνα. Σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο full day of eating, σήμερα πάμε να σας δείξω κάτι, λίγο διαφορετικό, ας μην είναι και αυτό full day of eating. Μείνετε μαζί μας γιατί είτε για τρίτο είτε για δεύτερο γεύμα θα έχουμε κρέμα ρυζιού που μου ζητήσατε τη συνταγή. Οπότε ο καλός σας φίλος ο PR είναι εδώ για να σας καθοδηγήσει. Καλημέρα. Όπως βλέπετε, το δεύτερο γεύμα είναι το κλασικό κιμάς με ρύζι. Προπροπονητικό γεύμα. Σήμερα θα κάνω προπόνηση. Αναλόγως θα αποφασίσω μέσα στην επόμενη μία ώρα. Εχθές έκανα πόδια, είμαι αρκετά πιασμένος. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω pull σήμερα. Η επόμενη μία ώρα είναι κρίσιμη για να αποφασίσω το μέλλον της σημερινής ή και όχι προπόνησης. Επίσης, 1,5 λίτρο νερό must go down με αυτό το γεύμα. Οπότε, θα λέμε στο επόμενο clip για να δούμε. Θα υπάρξει προπόνηση? Θα υπάρξει μεταπροπονητικό cream of rice? Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, παίχτες μου, φτάσαμε στο dungeon. Σήμερα έχουμε pool. Πάμε να κάνουμε την προπόνησή μας. Επειδή είμαι μόνος μου, απλώς θα σας δείξω μερικά κλιπάκια. Είναι το δεύτερο pool που κάνω. Έχω 6 διαφορετικές προπονήσεις. Προφανώς μέσα στην εβδομάδα προπονούμε 4 φορές, οπότε το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο. Και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που κάνω pool. Είδατε πριν 2 βίντεο την πρώτη μέρα με deadlifts και όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις. Σήμερα είναι λίγο διαφορετική. Πάμε να σας τη δείξω. Απλώς δεν θα είμαι τόσο αναλυτικός. Απλά θα σας δείξω τις ασκήσεις και θα πάμε σπίτι να ετοιμάσουμε το cream of rice post-workout meal. Εισαγωγικά ακόμα. Τέλος προπόνησης, πρέπει να επιστρέψουμε το κλειδί γιατί ξεχάσαμε το δικό μας. Ετοιμός! Ετοιμός. Χαζό παιδί.
Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Έτσι, yes! Αύριο μπορεί να ρεπάρω. Καλά θα κάνεις. Θα δούμε πώς θα ξυπνήσει αυτό το γέρικο κουφάρι. Κι εγώ έτσι νιώθω χάλια. Αχ, άντε μπρο. Όπως καταλαβαίνετε, οι επιπτώσεις post-COVID have been dire. Τι ρε, κατάλαβες, dire. Παρόλα αυτά προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί κλειδώθηκε αυτό? Χαζό είναι. Και να κάνουμε αυτό που πρέπει, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε deliver τη συνταγή. Λοιπόν, πέτρες μου, έφτασε επιτέλους η ώρα για το post-workout cream of rice. Πολλοί με ρωτάτε ποια μάρκα κτλ. Αυτή εδώ πέρα είναι η μάρκα Wamtrax Nutrition. Εγώ την πήρα από το site στην περιγραφή. Προφανώς μπορεί να το βρείτε και Amazon και Scrooge και οπουδήποτε αλλού. Αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα, η κρέμα ρυζιού, σε σχέση με την κρέμα ρυζιού που παίρνεις από το market. Εκείνη την κρέμα μπορείς κατευθείαν να τη βάλεις στο μπολ σου, να βάλεις στο ζεστό νερό από πάνω, να ανακατεύσεις μέχρι να φουσκώσει και να φας. Αυτήν αργεί λίγο να φουσκώσει, οπότε πρέπει να την διαχειριστείς διαφορετικά. Βάζουμε εδώ πέρα, μου τελειώνει κιόλας. Αυτή είναι με γεύση hazelnut. Βάζουμε εδώ πέρα τη μερίδα μας. Ένα λίγο ακόμα. Παπ, λίγο ακόμα. Άντε λίγο ακόμα. 144 γραμμάρια. 12 στο τετράγωνο. Λίγο αλάτι. Λίγο αλάτι θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο. Δείτε τώρα πώς το διαχειριζόμαστε. Είναι απλά το κατσαρολάκι με την σκόνη μέσα, έτσι. Βάζεις το κατσαρολάκι στο μάτι και ανοίγεις το μάτι. Εδώ πέρα τώρα εντάξει. Είμαστε 15 άτομα, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να είμαστε και οι πιο τακτοποιημένοι. Παίρνεις το shaker σου. Το ειδικό PR Fitness One More Rep, το οποίο έχει, το χτυπήσαμε εδώ πέρα, αλλά έχω 5-6 ακόμα, οπότε δεν πειράζει. Και βάζεις νερό. Και επειδή είμαι έτσι και risk everything, έβαλα το νερό όχι από το φίλτρο, το κανονικό της βρύσης, τη σώματα και τα σχετικά. Ρίχνεις λίγο-λίγο το νερό και ανακατεύεις. Εντάξει, λίγο-λίγο το νερό. Αυτό, όταν ρίχνεις νερό, θα γίνεται σούπα και σταδιακά όσο η σκόνη απορροφάει το νερό θα γίνεται πιο συμπαγές, πιο κρεμώδης. Τώρα βλέπεις, έφυγε το νερό, ρίχνεις κι άλλο. Απλώς πρέπει να είσαι συνέχεια on top of it και να ανακατεύεις. Τώρα βλέπεις, έχει πάρα πολύ νερό. Όσο ανακατεύεις, αυτό ζεσταίνεται κιόλας. Και σταδιακά, σε περίπου 5 λεπτά, 6 λεπτά, παίρνει λίγη ώρα αυτή η διαδικασία. Και ίσως χρειαστεί να βάλεις και λίγο δάχτυλο και να ρίξεις μέσα αυτά που έχουν κολλήσει στο κουτάλι σου. Σταδιακά λοιπόν, ανακατεύεις. Πρέπει να έχεις υπομονή. Θα βγει αυτό το κρεμώδες αποτέλεσμα που βλέπετε. Θα ανακατεύσω για ακόμα 5 με 6 λεπτάκια. Και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Έχει ακόμα πολύ νερό να απορροφήσει, οπότε δεν ρίχνω άλλο. Με το που αρχίσει να γίνεται κρεμώδης, θα ρίξω και άλλο νερό γιατί το σηκώνει. Απλώς δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει πιο συμπαγές και πετάμε μέσα το νερό. Σας δείχνω λοιπόν σε 5 λεπτά το τελικό αποτέλεσμα. Παιδιά μου, με το μάτι, όπως βλέπετε, υπάρχει μέσα νερό και αυτό πρέπει να απορροφηθεί στην κρέμα. Οπότε ανακατεύεις. Ανακατεύεις και αυτό ψήνεται. Και συνεχίζεις να ανακατεύεις και αυτό συνεχίζει να ψήνεται. Οπ, τώρα έγινε περισσότερο κρέμα και λιγότερο νερό. Ίσως και να το παρέψησα. Μπορούσα να το βγάλω και λίγο πιο νωρίς, αλλά ορίστε. Cream of rice. Πετάς και μια μπανάνα εδώ μέσα. Και εννοείται, γλύφουμε το κατσαρολάκι να πάρουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. Άντε να φάω όμως, γιατί μέχρι να σας το πω έχει περάσει η ώρα και πρέπει να φάω. Δηλαδή, τρίτο γεύμα είμαι ακόμα και έχει πάει 5. Θα φάω στις 7 και στις 9. Εντάξει. Παιδιά μου, εννοείται μέσα στην κρέμα μπορείτε να βάζετε και σκόνη πρωτεΐνης και να ανακατεύετε αφού τη βάλετε στο μπολάκι σας. Επειδή αυτές εδώ πέρα έχουν ήδη γεύση, αυτή έχει φουντούκι, σοκολάτα φουντούκι, εγώ έχω την πρωτεΐνη μου ξεχωριστά. Όμως, αν παίρνετε από το σούπερ την γιώτης, το ριζάλευρο της γιώτης, εκεί πέρα ταιριάζει να βάλεις μέσα κάποια γεύση πρωτεΐνης, έτσι. Τώρα κανονικά για κρέμα θα έπρεπε να ήταν λίγο το παραέψισα εγώ. Θα έπρεπε να το βγάλω λίγο νωρίτερα ή να το ψήσω σε χαμηλότερη φωτιά. Πάντως είναι αρκετά νόστιμο. Κάνουμε καμιά δουλειά
www.panayotsrafael.com, όλες οι δουλειές εκεί πέρα. Λοιπόν παιδιά μου, σε μια σπάνια εξωτερική εμφάνιση του PR, που έχω έρθει, μαντέψτε τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Οπ, βεβαίως, Τζέρις έχουν έρθει στον Βόλο. Εννοείται, αν με γνωρίζετε, είμαι γνωστός επισκέπτης του μαγαζιού. Και επειδή ήρθαν και Βόλο και δεν έχουν delivery, ήρθαμε εδώ πέρα να πάρουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρω κάτι, αν θα πάρω θα σας το δείξω. Όμως ήρθαμε να πάρουμε για την αδερφή μου που είναι πολύ... Όχι, θέλω Τζέρις και δεν μπορούμε κάτι άλλο και... Οπότε ήρθαμε εδώ. Εσύ θα πάρεις. Τι θα πάρεις, ξαναπες τι θα πάρεις. Θα αποφασίσω εκείνη την ώρα. Και εννοείται τα πολύ ωραία φωτάκια εδώ πέρα. Βεβαίως που σε κάνουν να μην μπορείς να οδηγήσεις, αλλά εγώ είμαι με τα πόδια, οπότε δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Ξέρεις τι, πολύ μεγάλη ποικιλία στα πράγματα που έχουν και δεν μπορώ να αποφασίσω, οπότε τελικά δεν θα πάρω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πολλές φορές να υπάρχουν πολλές επιλογές δεν είναι η καλύτερη συνθήκη. Για να δω ποιο είναι το δικό σου. Το Bueno και μαύρη σοκολάτα. Και καραμέλα μας. Ρε φίλε, φαίνεται πολύ μεγάλα στην κάμερα. Αυτό που έλεγα πριν και τώρα θα σας κάνω έτσι μια πολύ ωραία κηρυγματική παρέμβαση, ότι πολλές φορές το να υπάρχει πληθώρα επιλογών μπορεί να σε κάνει να μην μπορείς να αποφασίσεις τι από όλα αυτά θες. Καλό είναι να υπάρχουν λίγα ή και μοναδικά πράγματα, οπότε να είσαι σε φάση ότι δες, this is the case, αυτό είναι που τρώμε. Κατάλαβες, πριν 30 χρόνια μπορεί το μόνο fast food που υπήρχε να ήταν ο γύρος. Όπως έχω ακούσει ας πούμε από τον πατέρα μου, πάντα όταν έβγαιναν έξω θα τρώγαν γύρο. Αυτό ήταν το fast food. Αυτή ήταν η διασκέδαση από άποψη φαγητού. Δεν υπήρχε άκε πίτσα, άκε μακαρονάδα, άκε παγωτό, άκε ντόνατς με αυτή τη γέμιση, με την άλλη γέμιση και κρέπες και ιστορίες. Υπήρχε αυτό και ήταν πολύ πιο χαρούμενοι θα έλεγα οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω, δεν ζούσα. Εντάξει, τώρα νιώθω μία... Θέλουμε να φάμε απ' έξω και μερικές φορές δεν παίρνω, επειδή δεν μπορώ να αποφασίσω τι να φάω. Ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα, όμως οι πολλές επιλογές έχουν φέρει αυτά τα ανούσια mind... Έφυγαν. Ναι. Αυτά τα ανούσια προβλήματα και προβληματισμούς δεν είναι πρόβλημα, έτσι, το να μην ξέρεις τι να φας απ' έξω. Πρόβλημα είναι να μην έχεις 3 ευρώ να φας απ' έξω ή να μην έχεις να βράσεις μακαρόνια. Αλλά σου λέω, οι πολλές επιλογές δεν είναι πάντα η καλύτερη κατάσταση. Αυτό θα είναι το πέμπτο γεύμα, μακαρόνια, κιμάς και έλαιο. Λαδό, δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας δείξω γιατί ήμουν λίγο βιαστικός στο τέταρτο γεύμα, το οποίο ήταν βρώμη, πρωτεΐνη και μαύρη σοκολάτα. Το ίδιο με το πρωινό, χωρίς εννοείται την μπανάνα και το κουλούρι. Πολύ λιγότερες θερμίδες στην ουσία από το πρωινό, το οποίο ήταν σχεδόν 1000. Έτσι θα κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Είχαμε τη συνταγή. Ξέρω ότι μπορεί να απογοητευτήκατε. Μόνο ένα υλικό, στην ουσία η σκόνη μαζί με νερό και αλάτι. Παρ' όλα αυτά, έτσι φτιάχνω το συγκεκριμένο γεύμα. Αν πάρετε το ριζάλευρο από το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να βάζετε μέσα και την πρωτεΐνη σας και να αλλάζει λίγο η γεύση του, να μην έχει αυτή τη γεύση του ρυζιού. Και εννοείται να το προσαρμόσετε όπως θέλετε στο πρόγραμμά σας και στα μακροθρεπτικά σας. Τις επόμενες εβδομάδες έρχεται κάτι πολύ καλό στο κανάλι, τουλάχιστον το συγκεκριμένο βίντεο που έχω στο μυαλό μου θα είναι λίγο διαφορετικό, θα φέρει την αλλαγή, θα πάμε λίγο πίσω στα παλιά. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τότε μένουμε στο πρόγραμμά μας, τρώμε το φαγητό μας, κάνουμε τις προπονήσεις μας και επιστρέφουμε δυνατότεροι και δυνατότεροι κάθε εβδομάδα. Your boy PR is out, καλό βράδυ, γεια σας. Ναι, έχουν φέρει αυτά τα ανούσια mind... We'll be right back.